Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Γεια σας! Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι. Αν δεν έχετε πατήσει ήδη το κουμπί για την εγγραφή, πατήστε το. Πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποίησεις. Και αν σας αρέσουν τα βίντεο, πατήστε like και μοιραστείτε τα στα κοινωνικά δίχτυα Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, για να μεγαλώσει η παρέα μας και οι περισσότεροι άνθρωποι να ωφεληθούν από την ψυχοεκπαίδευση που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ στο κανάλι μας. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και πάρα πολύ περήφανη γιατί θα σας διαβάσω μια ιστορία επιτυχίας από μια φίλη η οποία παρακολουθώντας τα βίντεό μας έμαθε τι σημαίνει η λέξη nagging και κατάφερε να το εντοπίσει και να το αντιμετωπίσει επιτυχώς. Για όσους δεν έχει τύχει να δείτε τα βίντεο για το Necking, υπάρχει και ξεχωριστή πλέλη στο κανάλι μας για το Necking. Το Necking είναι ένα όπλο του ψυχολογικού πολέμου, όπου αδιόρατα κάποιος, ο οποίος συνομιλεί μαζί μας, ενώ προσποιείται ότι θέλει το καλό μας, ενώ προσποιείται ότι θέλει με αγάπη να μας συμβουλεύσει και να μας προστατεύσει και να μας κάνει καλό, στην ουσία μας πλήττει. Το νέκινγκ το έχουμε ονομάσει και προσβλημέντο. Είναι μια λέξη που έχουμε βρει εδώ στο κανάλι, από εσά τους α, ακροατές έχει βγει λέξη, που σημαίνει σου κάνω κομπλιμέντο, βάζω το κόμμα, το αλλά και μετά σε προσβάλλω. Λοιπόν, μια νεαρή κοπέλα μου έχει γράψει τα εξή ακόλουθα. Αγαπητή Θέκλα, χαίρετε, χαίρετε αγάπη μου. Σου στέλνω καταρχάς να σε ευχαριστήσω για τα πολύτιμα πολύ βίντεό σου που μου κρατούν συντροφιά, με προβληματίζουν και βάζει μέσα στην παρένθεση με προβληματίζουν επικοδομητικά, με βοηθούν σε δύσκολες στιγμές, με έχουν κάνει να κατανοήσω πράγματα και συμπεριφορές που μου έχουν συμβεί και ίσως να μην είχα αποδεχτεί και να μην είχε υπάρξει αυτό το κλείσιμο που είχα ανάγκη, αλλά ακούγοντας τα βίντεο τελικά να κατανοώ τι ήταν αυτό που είχε συμβεί και με είχε στενοχωρήσει και έτσι κάπως να έρχεται η αποδοχή και επιπλέον να μπορώ να διαχειρίζομαι πλέον καλύτερα καταστάσεις με λιγότερες ψυχολογικές επιπτώσεις σε μένα. Λοιπόν, αυτό το η παράγραφος που, γράψει φίλη, που έχει γράψει φίλη είναι πολύ ωραία παράγραφος, παρόλο που είναι τεράστια, ε, ενώ είναι μία πρόταση όλα. Ε, γιατί ακριβώς δείχνει πού βοηθάει η ψυχοεκπαίδευση λέει, τα βίντεο σε δύσκολες στιγμές την έχουν βοηθήσει να κατανοήσει πράγματα και συμπεριφορές που τις είχαν συμβεί στο παρελθόν. Και τις είχαν συμβεί στο παρελθόν και να μην είχε καταφέρει να τα αποδεχτεί ή να μην είχε καταφέρει να τα καταλάβει ώστε να τελειώσουν αυτά τα πράγματα Γι' αυτή να υπάρχει αυτό το κλείσιμο, το closure που λέμε στα αγγλικά το οποίο κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη όταν συμβεί κάτι που τον αναστατώσει να υπάρξει ένα κλείσιμο ε, και λέει η ότι ακούγοντα τα βίντεο, τελικά έχει βρει απαντήσει μέσα από τα βίντεο ώστε να καταλάβει τι ήταν αυτό που είχε συμβεί στα διάφορα περιστατικά που την έχουν στενοχωρήσει και καταλαβαίνοντα τι είναι αυτό που της έχει συμβεί να μπορέσει να το αποδεχτεί και να τελειώνει. Γιατί τι περισσότερε φορέ που αναστατονόμαστε που παθαίνουμε αυτό που λέμε στο γλωσσάρι της ψυχολογίας σε σχέση με τη σύνθετη διαταραχή με τα τραυματικού στρες, συναισθηματική απορρίθμιση που γίνεται κάτι και εμείς χαλιόμαστε, στις περισσότερες φορές, αν όχι σε όλες, το πρόβλημα βρίσκεται στο πρόσωπο που μας προκαλεί αυτή την αναστάτωση. Η τοξικότητα έρχεται από αυτό που μας πλήττει αδιόρατα ψυχικά και γι' αυτό ίσως δεν το καταλαβαίνουμε, οπότε γι' αυτό το λόγο επιμένουμε τόσο πολύ εδώ στο κανάλι να μιλάμε για την τοξικότητα, την και καλυμμένη τοξικότητα, την αδιόρατη τοξικότητα, για τον καλυμμένο αρκισισμό και για τα α, 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 όπλα του ψυχολογικού πολέμου, τα οποία δεν είναι τόσο ξεκάθαρα όπως, όπως είναι το νέγκι. Λοιπόν, σήμερα αποφάσισα να σου στείλω αυτό το μήνυμα, γιατί ένιωσα πως ήρθα αντιμέτωπη με ένα απλό παράδειγμα νέγκινγκ που όμως φεύγοντας από το χώρο όπου μου συνέβη, ένιωσα ότι δεν με άγγιξε καθόλου και δεν με επηρέασε. Αγάπη μου. Και ένιωσα μια ικανοποίηση γι' αυτό. Μάλιστα, αμέσως μόλις ένιωσα αυτή την αίσθηση της ικανοποίησης, έκανα τη σκέψη ότι αυτή η διαδικασία, το να μην με επηρεάσει, έγινε αυτόματα Δίχω να χρειαστεί να καταβάλω προσπάθεια να το διαχειριστώ, όπω άλλε φορέ, και κατάλαβα πώ με βοήθησαν πολύ κάποια από τα τελευταία σου βίντεο για το νέγκινγκ που έχω δει πρόσφατα. Άρα, συνέβη και ένα περιστατικό νέγκινγκ, το κατάλαβε αμέσω ότι ήταν νέγκινγκ και το αντιμετώπισε με την απαξίωση που αξίζουν τέτοια περιστατικά νέγκινγκ. Δηλαδή, να μην τα λάβει υπόψη σου και να μην μπει στη διαδικασία να πιστέψει τι κακίε που σου εκτοξεύει ένα άνθρωπο ο οποίο είναι φθονερό, εκδικητικό και τοξικό. Για να μην τα πολυλογώ, το παράδειγμα ήταν το εξή. Μου έγινε ένα σχόλιο για το μακιγιάζ του γάμου μου, συγκεκριμένα, μετά από πολλά σχόλια ότι όλα ήταν πολύ ωραία, τον και κλπ. Το πρόσωπο αυτό διστακτικά έβαλε και ένα αρνητικό σχόλιο και μου είπε το μόνο που δεν μου άρεσε ήταν το μακιγιάς. Το μάτι ήταν έντονο. Ιδίω ότι δεν αντέδρασα να το κόψω, δηλαδή τη είπε Τι ωραίο το εφικό, τι ωραίο τα λουλούδια, τι ωραίο το ένα, τι ωραίο το άλλο. Όμω, ε, το μόνο που δεν μου άρεσε να το μακιγιά το μάτι ήταν έντονο. Η κοπέλα δεν τη είπε κάτι, και αυτή συνέχισε. Συνέχισε να εξηγεί ακριβώ πώ έπρεπε να έχει γίνει, ώστε να είναι τέλειο για μένα και με σχόλιο: Συγγνώμη που σου το λέω, αλλά πραγματικά εγώ που δεν είναι και η δικότητά μου, θα στο είχα κάνει καλύτερο. Και κλείνοντα είπε ότι καμιά φορά σε τέτοιες περιπτώσεις εξαιρετικέ, πρέπει να δίνουμε παραπάνω χρήματα, αξίζει. Λοιπόν ένα πρόσωπο συναντά την κοπέλα μετά το γάμο τη. Τη λέει θετικά σχόλια για τον υφικό της, για άλλα στοιχεία και μετά εστιάζει στο μακιγιάζ. Της λέει ότι δεν της άρεσε το μακιγιάζ, ότι το μάτι ήταν έντονο. Και στη συνέχεια τη λέει: Εγώ που δεν είναι και η δικότητα μου, θα το έκανα καλύτερα και θα το έκανα έτσι κι αλλιώ όπω θα σου τέριαζε. Και τη είπε κιόλα, πολύ σημαντικό αυτό. Καμιά φορά σε τέτοιε περιπτώσει εξαιρετικέ πρέπει να δίνουμε παραπάνω χρήματα, αξίζει. Πράγματι, μπορεί όντω να μην τη άρεσε. Από εκεί και πέρα ήταν ο τρόπο που υπόθηκε που ένιωσε ότι ήταν έγκυγκ. Το γεγονό ότι το είπε αυτό καθ' αυτό ήταν έγκυγκ και είχε και κρυμμένο νόημα μέσα που θα στο, θα στο αποκωδικοποιήσω στη συνέχεια. Ίσως βοήθησε στο ότι διαχειρίστηκα τόσο καλά και το γεγονό ότι ήμουν ικανοποιημένη εγώ. Διότι εσύ ήσουν ικανοποιημένη από το μακιγιά. Θέλω πολύ να δω στην πράξη και συνεχίζοντα να βλέπω τα βίντεο σου, αν θα καταφέρω να χειριστώ ανάλογη περίπτωση που θα αφορά σχόλιο νέκινγκ για κάτι όμω που με ενοχλεί και εμένα λίγο. Α, τι ωραίο αυτό που λες. Λες ότι επειδή εσύ ήσουν εξαιρετικά ευχαριστημένη από το μακιγιάς που σου κάνει μακιγιά στο γάμο, χέστηκες για όσα είπε αυτή. Ότι δεν ήταν καλό το μακιγιάς και το μάτι ήταν έντονο και λοιπά, και λοιπά και που σου έριξε και το υπονοούμενο ότι σε τέτοιε εξαιρετικέ περιπτώσεις αξίζει τον κόπο να δίνεις κάτι παραπάνω. Λες εμένα δεν με, δεν άγγιξε αυτό γιατί ήμουν ευχαριστημένη με το μακιγιάς, τι θα γινόταν όμως αν μου έλεγε ένα αρνητικό σχόλιο Um, Κάποιο, το οποίο uh, α, θα άγγιζε μια ευαίσθητη χορδή μου, κάτι για το οποίο και εγώ θα ένιωθα ανασφάλεια, όπως τα σχόλια που γίνονται για την εξωτερική εμφάνιση του στυλ, τι, τι ωραίο πρόσωπο που έχεις, αν πρόσεχες και λίγο τα μαλλιά σου, αν τα φροντίζει, αν τα έβαφες το τάδε χρώμα ή... Um, και μπορεί ας πούμε εσύ να σε τα μαλλιά σου να είναι πολύ εύθραυστα και να μην σηκώνουν βαφή για παράδειγμα ή αυτό το πολύ συνηθισμένο τι ωραία εμφάνιση που έχεις, τι ωραία που ντύνεσαι αν όμως έδιωχνες και καμιά τριανταριά κιλά θα ήσουν να μια κούκλα ε, αυτό το ζήτημα ή να έβαζε κιλά λοιπόν σημειωτέων τώρα από μόνη σου δίνεις την απάντηση γιατί σου είπε αυτά που σου είπε Σημειωτέων ότι με το άτομο που έκανε το σχόλιο, Είχα έρθει σε επαφή για παροχή υπηρεσιών στο γάμο μου, όμω δεν τα είχαμε βρει λόγω κόστου. Που με ειλικρίνεια τη το είχα πει ότι μόνο και μόνο γι' αυτό τον λόγο δεν θα προχωρήσω σε συνεργασία. Δηλαδή κάτι πουλάει κι αυτή, κάποιε υπηρεσίε έχει κι αυτή, και ο λόγο που δεν την επέλεξε για τι δικέ τη υπηρεσίε στο γάμο ήταν ότι ήταν ακριβή. Χωρί όμω να πιέσω για κάτι καλύτερο, παρότι αρχικά θεωρούσα ότι θα μου είχε κάνει κάποια προσιτή τιμή Καθώ εγώ στο παρελθόν που, είχα χρειαστεί, που είχε χρειαστεί αυτή τι δικέ μου υπηρεσίε, την είχα εξυπηρετήσει με το ελάχιστο δυνατό κόστο. Άρα, αυτή η γυναίκα, η οποία ήρθε και σου την είπε για το μακιγιά και σου είπε και το υπονοούμενο ότι για κάποιε εξ, εξαιρετικές εξαιρετικέ περιπτώσει πρέπει να δίνουμε περισσότερα χρήματα, ήταν μια γυναίκα την οποία δεν προσέλαβε για να σου δώσει τι υπηρεσίε τη στο γάμο σου, επειδή σου φάνηκε ακριβή, τη το είπε ότι σου φάνηκε ακριβή και παρόλο που εσύ στο παρελθόν τη είχε κάνει καλή τιμή, δεν απέτησε να σου κάνει. Εκεί σκέφτηκα ότι δεν μπορώ να έχω απέτηση να μου κάνει και εκείνη καλή τιμή. Ορθώ. Ναι. Αν εσύ θε να κάνει καλή τιμή σε κάποιο δικαίωμά σου, αν ο άλλο δεν θέλει να κάνει, πάλι δικαίωμά του και πάλι δικαίωμά σου όμω σε ένα να μην αγοράσει τι υπηρεσίε του. Δικαίωμά σου. Αλλά αποφάσισα να μην πιεστώ να προχωρήσω μαζί τη λόγω γνωριμία και να είμαι ειλικρινή, να τη πω ότι δυστυχώ λόγω κόστου δεν θα μπορέσω να προχωρήσουμε, χωρί όμω να θίξω κανένα θέμα ότι περίμενα κάτι άλλο. Και εκείνη βέβαια πολύ όμορφα μου είπε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα κλπ. Άρα εσύ να ειλικρινή, ήσουν ίσια, σε κάθαρη και τη είπε. Είναι ακριβή η τιμή που μου λε. Δυστυχώ δεν μπορώ να ανταπεξέλθω στην τιμή που μου δίνει. Ο μόνο λόγο που δεν σε προσλαμβάνω εσένα για τι υπηρεσίε σου, τώρα δεν ξέρω τι υπηρεσίε έχει αυτό ούτε και με ενδιαφέρει, είναι η τιμή. Και αυτή τη είπε κανένα πρόβλημα. Αλλά μετά σου έριξε το υπογνωούμενο στο σχόλιο με τον Έγκινγκ που σου έκανε ότι για εξαιρετικέ περιπτώσει πρέπει να δίνουμε χρήματα. Μπορεί πράγματι να ήταν ειλικρινή, αλλά ένιωσε ότι δεν υπήρχε λόγο να κάνει τέτοιο σχόλιο μετά από τόσο καιρό και αφού τώρα ο γάμο τελείωσε και δεν αλλάζει κάτι. Αγάπη μου, δεν ήταν ειλικρινή, ήταν κακιά. Το κρατούσε μανιάτικο ότι δεν την προσέλαβε στο γάμο σου και δεν πήρε τη δουλειά και ήθελε να σε κάνει να νιώσει άσχημα για το μακιλιά. Που δεν ήταν η δική τη δουλειά το μαγική, και επίση να σου την πει κιόλα ότι είσαι και φτηνή εντό εισαγωγικών και ότι στο γάμο σου έπρεπε να πληρώσει τα καλύτερα. Άρα έπρεπε να με πάρει κι εσύ, εμένα. Σε ευχαριστώ που με άκουσε και σου εύχομαι πάντα να είσαι δημιουργική και με την ίδια αγάπη και πάθο για τη δουλειά σου και να προσφέρει σε όλου εμά το σημαντικό σου έργο. Λοιπόν, εθουσιάστηκα όταν έλαβα αυτό το mail από την κοπέλα. Ενθουσιαστικά, γιατί ακριβώ μα δίνει την ευκαιρία να κάνουμε μια πιο βαθιά ανάλυση του τι σημαίνει νέγκινγκ. Ξαναλέω, νέγκινγκ είναι ένα όπλο του ψυχολογικού πολέμου όπου ένα άνθρωπο ο οποίο είναι κρύφο ναρκισό ή ευάλωτο ναρκισό, δεν δηλαδή δεν φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι ναρκισό, ότι έχει ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα, μπορεί να φαίνεται ευγενικό, μπορεί να φαίνεται κατανοητικό, μπορεί να φαίνεται ενσυναισθητικό άνθρωπο, μπορεί να φαίνεται γλυκό, μπορεί να φαίνεται καλό, Είπαμε, οι ευάλωτοι ναρκισιστέ, η κρύφο ναρκισί, είναι άνθρωποι οι οποίοι περνούν απαρατήρητοι και δεν είναι ξεκάθαρο την ενάρκηση, αλλά βιώνουμε την τοξικότητα του και τρελαινόμαστε κιόλα γιατί μα κάνουν και γκασλάιτινγκ, μα βγάζουν και τρελού. Δεν έρχεται να σου πει. Δηλαδή, ένα γκραντιό ναρκισιστ, ένα μεγαλομανή ένα ξεκάθαρο ναρκισό, ένα overt ναρκισιστή. Ένα ξεκάθαρο ναρκιστό, όταν θα του έλεγε είναι ακριβά, είναι ακριβή η τιμή που μου δίνει για αυτή την υπηρεσία που θέλω να αγοράσω για το γάμο μου και δυστυχώ δεν θα μπορέσω να ανταπεξέλθω. Οπότε γι' αυτό το λόγο δεν θα σε προσλάβω. Ένα μεγαλομαρίς σου εκείνη την ώρα δεν θα μπορούσε να αντέξει και θα σου έλεγε. Ε, τα, μπορεί να σου λέγει για παράδειγμα τα μεταξωτά βρεκιά θέλουν και δέξεις σκόλους για παράδειγμα ή να σου λέγει ξέρω εγώ κάποιο σχόλιο που να έδειχνε την πικρία του αυτόματα ή να σε μείωνε αυτόματα ούτως ώστε να μπορείς να ξεκαθαρίσεις ότι κοίταξε τι άνθρωπος είναι αυτός που ενώ εγώ του έκανα καλύτερη τιμή ενώ εγώ του έκανα έκτωση ε, δεν μου κάνει έκτωση εγώ δεν μπορώ να αγοράσω την υπηρεσία και μου τη λέει και από πάνω. Όχι, ένα ευάλωτο νάρκησο, ένα κρυφό νάρκησο, ένα κρύφο νάρκισσος, θα κρύψει. Λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο: θα κρύψει τα συναισθήματα του, θα αποκρύψει τα συναισθήματα του και μετά θα βρει μια άλλη τυχαία στιγμή εκεί που δεν το περιμένει και θα σε πολεμήσει ψυχικά με τρόπο αδιόρατο. Θα σου την πει. Και μάλιστα θα υπάρχει το με αγάπη στο λέω, για το καλό σου στο λέω, για να σε προστατεύσω στο λέω, για να σε βοηθήσω στο λέω, για να σου κάνω καλό στο λέω. Όχι, δεν μου το λες για να μου κάνει καλό, όχι, δεν μου το λες για να με προστατεύσει, μου το λες για να βγάλεις το κομπλεξιλίκι σου και την πικρία σου πάνω μου. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος για να γίνονται τέτοια σχόλια νέγκι από το φθόνο και την εσωτερική πικρία που έχει ένας κομπλεξικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που έχει α, σύμπλεγμα κατωτερότητας, είναι όρος της αργό το κομπλεξικό το σύμπλεγμα κατωτερότητας πάλι έχει καταλήξει όρος της αργό, δεν υπάρχει α, στο επίσημο γλωσσάρι της ψυχοπαθολογίας το σύμπλεγμα κατωτερότητας, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζει ότι είναι ο φαλός της γης, ένας άνθρωπος ο οποίο. Θεωρεί ότι κανεί άλλο δεν μπορεί να είναι καλό, κανεί άλλο δεν μπορεί να είναι επιτυχή, κανένα άλλο επαγγελματία δεν μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά του, ότι ε, η, η, η επιτυχία, η ποιότητα τη εργασία έπρεπε να είναι μόνο από αυτόν. Άρα, εγώ, παρόλο που δεν είμαι μακηγέ και είμαι κάτι άλλο, θα σου έκανα καλύτερο το μάτι από τη μακηγέ. Οποια αλαζονία. Ο οποία ξερολίαση και ο οποίο εγωκεντρισμός και ναρκισισμός. Σε καμία περίπτωση τέτοιο σχόλιο δεν είναι καλό Δηλαδή, παντρεύεται μια γνωστή σου, πας στο γάμο και μετά από το γάμο πας να της πεις ωραίο τον νηφικό, ωραίο το ένα, ωραίο το άλλο, αλλά το μάτι δεν στο κάνει καλό. Και εγώ αν ήμουν θα στο έκανα καλύτερο που δεν είμαι και μακηγέ. Και ναι, πρέπει για το γάμο σου, για κάποιε τέτοιε εξαιρετικέ περιπτώσει, να ξοδεύει περισσότερα χρήματα. Είσαι και τσιγκούνα δηλαδή. Και δεν πήρε καλή μακηγέ. Ενώ στην πραγματικότητα θέλω να πει: είσαι τσιγκούνα και δεν πήρε τι δικέ μου υπηρεσίε. Λοιπόν, ελπίζω να έχει καταλάβει ότι αυτό το πρόσωπο δεν είναι φίλη σου. Και ότι αυτό το πρόσωπο δεν είναι φίλα προ κείμενο προ εσένα. Οι άνθρωποι πολλές φορές μας πλησιάζουν με ευγένεια, μας πλησιάζουν με κολακία, μας πλησιάζουν με καλά λόγια και νομίζουμε εμείς οι αφελείς ότι όλοι σκέφτονται όπως εμείς και όπως εμείς α, δεν θα λέγαμε σε κάποιον κάτι θετικό αν δεν το πιστεύαμε, δεν θα δηλώναμε κάτι αν δεν ήταν πεποίθησή μας, θεωρούμε ότι τα εννοούν αυτά τα καλά πράγματα που λένε και έρχονται για να εκμεταλλευτούν. Για παράδειγμα, συγκεκριμένα εκμεταλλεύτηκε το γεγονό ότι εσύ τη έκανε καλύτερη τιμή όταν αγόρασε υπηρεσίε από εσένα. Επειδή όμω πολλέ φορέ οι άνθρωποι είναι απέδευτοι, είναι ε, άδικοι τενεκέδε, μπορεί να φαίνονται και να παρουσιάζονται ω καλοί άνθρωποι και φίλοι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και ε, καλοί συνεργάτε, ενώ στην πραγματικότητα να έχουν μέσα του φθόνο και κακία. Mm. Κάποια στιγμή, μετά που θα σε εκμεταλλευτούν ή μετά που θα δουν ότι δεν μπορούν να σε εκμεταλλευτούν, θα σου την πούνε κιόλα γιατί αυτό που τους ενοχλεί αφανταστά είναι η χαρά των άλλων και η επιτυχία των άλλων. Φαντάζομαι ότι σου να χαρούμενη στο γάμο σου και συγχαρητήρια και χαίρομαι για τη χαρά σου. Θα σε είδε χαρούμενη, θα λύσαξε, θα έσκασε, θα φθόνησε και ήρθε μετά να σου σερβίρει μπόλικη κακία Πασπαλισμένη με ευγένεια. Νέγκινγκ ξεκάθαρα. Τώρα, στην περίπτωση που κάποιος μας, α, μας κάνει νέγκινγκ για κάτι για το οποίο δεν νιώθουμε καλά... Π.χ. για τα κιλά μα, για παράδειγμα, αν κάποιοι νιώθουμε άσχημα που έχουμε περισσότερα κιλά, ή αν νιώθουμε άσχημα που έχουμε λιγότερα κιλά. Είπαμε, υπάρχουν και δύο περιπτώσει. Οι περιπτώσει ανθρώπων οι οποίοι θα ήθελαν να αποκτήσουν περισσότερο σωματικό βάρο και δεν τα καταφέρνουν, και οι άνθρωποι οι οποίοι θα ήθελαν να έχουν λιγότερο σωματικό βάρο και δεν τα καταφέρνουν. Όταν λοιπόν το νέγκιν γίνεται για κάτι που μας πονάει, ακριβώς τότε, ακριβώς τότε είναι που πρέπει να σκεφτούμε όλα αυτά που έχουμε πει και σε αυτό το βίντεο και σε άλλα βίντεο για το νέγκιν. Ότι το νέγκιν αφορά τον δεκ, τον, τον, μπομπό και όχι τον δέκτη. Σου κάνει νέγκινγκ ο άλλο επειδή είναι παλιό χαρακτήρα. Σου κάνει νέγκινγκ ο άλλο επειδή είναι μαλάκα. Σου κάνει νέγκινγκ ο άλλο επειδή έχει από το φθόνο σου κάνει νέκινγκ ο άλλος επειδή δεν αντέχεις την ιδέα ότι εσύ είσαι καλά. Σου κάνει νέκινγκ επειδή σε βλέπει χαρούμενο. Σου κάνει νέκινγκ επειδή σε βλέπει να, γελάς. Σου κάνει νέκινγκ επειδή είναι ένα παλιό... παλιόπαιδο, ένα παλιό τόμαρο, ένας παλιό χαρακτήρα, ο οποίος αντί να δουλέψει σκληρά για τη δική του προσωπική ευτυχία, επιτυχία και ολοκλήρωση, ασχολείται με τον αυθονή του άλλου και να θέλει να τους κάνει να νιώθουν άσχημα και να χαλιέται αφάνταστα με τη χαρά των άλλων, την ευτυχία των άλλων και την επιτυχία των άλλων. Το έκινγκ δεν αφορά το δέκτη. Το νέγκινγκ αφορά τον πομπό. Το νέγκινγκ δεν χαρακτηρίζει το δέκτη. Το νέγκινγκ χαρακτηρίζει τον πομπό. Το νέγκινγκ χαρακτηρίζει αυτόν που το κάνει και είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να βγάλουμε από τη ζωή μας τους ανθρώπους που είναι ψυχικά, κακοποιητικοί, έστω και με αδιόρατο τρόπο, όπως είναι τον νέκι. Χαίρομαι φίλοι για σένα και σε ευχαριστώ που μας δώσετε την ευκαιρία να αναλύσουμε αυτό το φαινομένο ακόμη περισσότερο. Φιλιά, το βίντεο αυτό θα μπει στο playlist για τον νέκι, όπου υπάρχουν και άλλα βίντεο. Αν είναι η πρώτη φορά που ακούτε τον όρο, ακούστε τα για να τα καταλάβετε. Γεια! Yeah!